Είναι μια απάντηση, ένα επιχείρημα που δεν γίνεται αποδεκτό γενικά από τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Θα μα πει για το ΣΥΡΙΖΑ, τι λένε εκεί. Τώρα, στην Κουμουρδούρου θεωρούν ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, όπω χαρακτηριστικά αναφέρουν. Α, και ο κ. Μητσοτάκη, εκεί που κατήγγειλε τους πολιτικούς του πολιτικού του αντιπάλου, για τον ίδιο λόγο τελικά οδηγήθηκε στο να παρετήσει τους πιο κοντινούς του πιο κοντινού του υπουργού. Δηλώνουν βέβαιοι ότι παρά το γεγονό ότι ο κ. Μητσοτάκη, όπω λένε, δεν είπε από το βήμα τη Βουλή γιατί παρέτησε ουσιαστικά τους δύο υπουργούς του. Κάτι το οποίο είχε γίνει, είχε γίνει, γνωστό ε, λίγα λεπτά, πολύ λίγη ώρα πριν. Και θεωρούσαν αρκετοί, δηλαδή. ευνηδιάζοντας πάρα πολλούς βουλευτές, πρέπει να το πούμε, που από τηλεφώνου στην Ολομέλεια πληροφορήθηκαν την εξέλιξη, περίμεναν λοιπόν ότι θα υπάρξει τοποθέτηση, μια εξήγηση του Πρωθυπουργού στην ομιλία του. Μάλιστα, αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσαν τον κύριο Μητσοτάκη να δώσει, να απαντήσει και να αναφερθεί στην παρέτηση των δύο υπουργών. Uh, με βάση πάντως τις διαρροές που υπάρχουν μέχρι τώρα από το Μαξίμου Περιάγνιας για αυτές τις κινήσεις Αλλά και από συνεργάτες του Πρωθυπουργού στην Κουμουνδούρου Δεν το πιστεύουν Δηλώνουν βέβαιοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνώριζε Τι έκαναν οι δύο πιο στενοί του συνεργάτες uh, Γι' αυτό και προχωράνε ένα βήμα ακόμα uh, Πιστεύουν ότι ήταν σε αποστολή Uh, και επισήμω τουλάχιστον δημόσιο ο κύριο Κασελάκη δύο φορέ uh, θέτει το ερώτημα. Είναι και λένε δηλαδή πώ είναι δυνατόν uh, δύο υπουργοί, δύο στελέχοι, δύο πολύ στενοί συνεργάτε να μην γνωρίζουν, να μην ενημερώνουν τον Πρωθυπουργό για τι κινήσει του. Και γι' αυτό το λόγο θέτουν μάλιστα το ερώτημα αν ο κύριος Μητσοτάκη επικοινώνησε την επίμαχη περίοδο μαζί τους από τον Καναδά όπου βρισκόταν. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουν ότι η άγνοια που επισήμω δηλώνεται για, την, για το τι ποιούν οι δύο, πιο στενή του συνεργάτε, αποτελεί οδό διαφυγή, την οποία Αλήθεια. είδαμε και σε άλλε υποθέσει, όπω αυτή των υποκλοπών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσιγούρη.